Νιάτη για το υπηρετικό που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στο Βραχάκι, στα όρια Δήμου Αγίου Νικολάου και Δήμου Ιράκη και Δήμου Κεφαλίσου. Αλλά δεν προγραμματίζεται μόνο αυτό. Υπάρχει άλλη μια άδεια για ένα υπηρετικό μέσα στα όρια του Δήμου Αγίου Νικολάου και πριν από λίγες μέρες έχουμε ένα καινούργιο υπηρετικό που οι αντισιοταμιευτήρες του Πρίγκου της Αγία Βαρβάρα του Ηρακλείου και 58 ανεμογεννήτριες στην περιοχή Σοριγές, Καρύλη και σε αυτά τα χωριά. Συσσωρευτικά λοιπόν βλέπουμε ότι στο Δήμο μας προγραμματίζονται περίπου 650 ΜΒ όσοι είναι και η κατανάλωση όλης της Κρήτης. Όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βρούμε την έγκριση του Υπουργού, διότι για να δούμε αν έχει λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις της περιφέρειας ή της υπηρεσίας της οικονομίας εδώ πέρα. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Μιλάμε λοιπόν για δύο αντισιοταμιευτήρες χωρητικότητας 1.200.000 κυβικών μέτρων νερού, μέγιστη επιφάνεια καθρέφτη 57.585 τετραγωνικά μέτρα, μέσω βάθους 30 μέτρα, πάνω και κάτω αμυντήρας. Αυτό που μας προβληματίζει πάρα πολύ είναι ότι αναφέρεται μέσα στη μελέτη επιλέξει ένα επιπλέον πλεονέκτημα της μονάδας αντισιοταμίευσης είναι η δυνατότητα χρήσης του αποθηκευμένου στους αμυντήρες νερού για σκοπούς ίδρευσης και άδρευσης του νησιού, καθώς και για προστασία της πυρκαγιές σε περίπτωση που παραστείνεται ανάγκη, σελίδα 21. Στη σελίδα 24, εξασφάλιση πηγών ίδρευσης και άδρευσης για την τοπική κοινωνία σε περίπτωση έλλειψης των αποθεμάτων στο μέλλον. Αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου ως τώρα υπάρχοντος δυναμικού και δυνατότητα χρησιμοποίησής του από τοπικές κοινωνίες για κάλυψη έκτακτων αναγκών σε περιόδους λειψιδρίας ή παρατεταμένης ξηρασίας. Αυτό λοιπόν δημιουργεί την αίσθηση και την εικόνα ότι η εταιρεία πέρα από το έργο, σαν ενεργειακό έργο, στην ουσία μπαίνει διαχειρίστρια στα νερά, δηλαδή έχουμε μια μορφή ιδιωτικοποίησης των νερών. Να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το χωροταξικό της Κρήτης, αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαχείριση υδάτινων πόρων για την Κρήτη. Μάλιστα γι' αυτό έχουμε καταληφθεί από το 2009 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά έχουμε υπόψη μας ότι η οδηγία 28 του 2009, η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται με συστήματα αποθήκευσης μέσω άρτησης νερού, που έχει προηγουμένως αντληθεί στον άλλο ταμιευτήρα, δεν θα πρέπει να θεωρείται ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Αλλά έχουμε υπόψη μας την πρόσφατη ανακοίνωση που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος και ζητάει να απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί κυρίως στην Νότια Ρέβεια και την Κρήτη δεν υπάρχει ουσιαστικός σχεδιασμός με συνέπεια να φύγονται περιοχές ειδικής προστασίας και να του έρθει χιλιάδες. Και βεβαίως αν λάβουμε υπόψη μας και τις παξιφίσματες της τοπικής κοινότητας του Καθασίου που έγιναν ομόφωνα από λεπτά από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς θα κάνουμε σαν συλλογικότητες μαζί με τον Δήμο Πλατανιά και το έργο Ενιαίο. Επεκτείνεται και στο Δήμο Πλατανιά, και στο Δήμο Κατάνου και στο Δήμο Γεωβασιλείου. Το έργο. Θα κάνουμε προσφυγή στο Συμβούλιο της Αυτοκρατίας. Εμείς λοιπόν θα θέλαμε να προσυπογράψει το Δημοτικό Συμβούλιο να πει προσφυγή και γιατί βιαζόμαστε, γιατί λίγη προθεσμία 10 του μήνα. Αυτά είναι. Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε, τον λόγο στον κύριο Δήμαρχο να σχολιάσει τα πρώτα εξαίρεση. Και να δώσει απαντήσεις ό,τι μπορεί.